Είναι στοιχεία που έχουν έρθει λοιπόν στο φως της δημοσιότητας και νομίζουμε και θεωρούμε ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι όσο περνάει η ώρα αυξάνονται, μεγαλώνει ο αριθμός. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Αναφερόμαστε στα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ. 16 παιδιά μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 45 έχουν τραυματιστεί. Και 2.000 είναι ο άμαχος πληθυσμός που έχει πέσει νεκρός από τα πυρά λοιπόν των ρωσικών δυνάμεων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε μία παρένθεση στο κλίμα βέβαια της τραγωδίας στην Ουκρανία και να πιάσουμε λίγο τις ψυχολογικές προεκτάσεις που υπάρχουν και φαίνονται βέβαια στην ψυχολογία των παιδιών. Δεν χρειάζεται ένα παιδάκι να είναι από την Ουκρανία για να επηρεαστεί από αυτές τις συνθήκες και όσα όλα αντικρίζει καθημερινά στην τηλεόραση. Πώς μιλάς στα παιδιά σου για τον πόλεμο, τι ερμηνεία δίνεις στην λέξη, στη φράση υπάρχει πόλεμος, έχουμε πόλεμο. Πάμε στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, η οποία είναι ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού, μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Να την καλησπερίσουμε από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δυστυχώς, λυπάμαι πολύ που συζητάμε για το θέμα, να σας πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής. Αλλά επειδή και τα δικά μας παιδιά επηρεάζονται, είναι πραγματικά τραγικό που υπάρχουν θύματα και παιδιά και τόσος κόσμος. Χρειάζεται να μιλήσουμε στα παιδιά όπως μιλάμε σε κάθε περιστατικό ή σε κάθε κατάσταση που απασχολεί την κοινωνία, γιατί τα παιδιά γίνονται αποδέκτες αυτών των πληροφοριών, είτε από την πρόσβαση που έχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από συμμαθητές, συμμαθήτριες, από κουβέντες που ακούνε με τους μεγάλους. Οπότε καλό είναι να σταθούμε δίπλα τους, να τους παρέχουμε εμείς τις απαραίτητες πληροφορίες, να τους εξηγήσουμε τι συμβαίνει με πολύ απλά λόγια και όχι πολλές και δραματικές λεπτομέρειες. Αυτά δεν βοηθούν τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών. Και να προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά για να απαλύνουμε όποια συναισθήματα υπάρχουν, να τα κατανοήσουμε, να τα αποδεχτούμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αν μία ομή περιγραφή των γεγονότων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία επηρέαζε και την ψυχολογία των παιδιών και τους δημιουργούσε ένα σοκ, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Ειδικά οι πληροφορίες που φτάνουν ακατέργαστες στα παιδιά μπορούν να είναι πολύ ακόμα και τραυματικές και σοκαριστικές και εικόνες ακόμα περισσότερο. Οπότε μία πρώτη συμβουλή θα έλεγα ότι ας απομακρύνουμε τα παιδιά όποτε έχουμε πολύ έντονα τέτοια περιστατικά. Αν μπορούμε λίγο να μειώσουμε ή και να απομακρύνουμε τα παιδιά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τους παρέχουμε εμείς τις απαραίτητες πληροφορίες. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα απομακρύνουμε, από τα social media και τα κοινωνικά δίκτυα, πώς γίνεται αυτό? Είναι ένα άλλο κομμάτι βέβαια. Όσο μπορούμε και ειδικά στις μικρές ηλικίες θα πρέπει να έχουμε την εποπτεία της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα. Να εξηγήσουμε στα παιδιά τι είναι ο πόλεμος. Ήδη τα παιδιά σχολικής ηλικίας και μέσα από την ιστορία και μέσα από διάφορα μαθήματα μαθαίνουν ούτως ή άλλως την έννοια του πολέμου. Φυσικά εκφράζουμε τη λύπη μας και τη δυσαρέσκειά μας και τη στεναχώρια μας που συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη χρονική περίοδο, ενώ έχουμε περάσει ήδη πάρα πολύ δύσκολα πράγματα ως μια παγκόσμια κοινότητα. Και από εκεί πέρα απαντάμε και σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να μας θέσουν τα παιδιά. Η πιο συνηθισμένη ερώτηση ποια είναι, μπορεί να μας θέσει ένα παιδάκι? Μπορεί να μας ρωτήσει γιατί συμβαίνει αυτό. Αν και παιδιά έχουν πεθάνει. Οπότε ανάλογα με τις πληροφορίες, σκέφτομαι τώρα τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που μπορεί να μας θέσουν. Αν θα γίνει πόλεμος και εδώ, αν και εμείς θα χρειαστεί να πολεμήσουμε. Οπότε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις απαντάμε βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχουν παιδιά θύματα, απαντάμε ειλικρινά ότι υπάρχουν κάποια παιδιά θύματα, αλλά ότι σε κανένα παιδί δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Και πάνω απ' όλα τονίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ασφαλείς, τα παιδιά είναι ασφαλείς κοντά μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε αυτή την ασφάλεια, δεν κινδυνεύουμε. Και πολλές φορές βοηθάει τα παιδιά να γίνουν συμμέτοχα σε κάποιας μορφής βοήθειας προς οικογένειες ή παιδιά που μπορεί να περνάνε αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα, όπως κάναμε και κατά την περίοδο των σεισμών. Αντίστοιχα και τώρα, αν υπάρχει κάποιος τρόπος, αν για παράδειγμα η οικογένεια είναι να στείλει κάποια βοήθεια
Όπως και από το χαμόγελο του παιδιού μπορεί φυσικά ο καθένας να βοηθήσει και η καθεμία. Οπότε μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία για να νιώσουν οπότε, ότι συμμετέχουν ενεργά. Και οπότε, κυρία Παπαδάτου, εκτός από τους γονείς, καθοριστικό ρόλο βεβαίως παίζουν και οι εκπαιδευτικοί, καθώς τα παιδιά περνούν αρκετές ώρες στο σχολείο. Mm-hmm. Οπότε και οι εκπαιδευτικοί σε ανάλογη τύπου ερωτήσεις θα πρέπει να απαντούν στα παιδιά, είτε μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες, είτε μιλάμε για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι δύο πυλώνες ουσιαστικά των παιδιών, το σχολείο και η οικογένεια. Οπότε χρειάζεται να πάρουν ξεκάθαρες, αληθινές πληροφορίες, όχι υπεραναλυτικές, υπερπεριγραφικές, αλλά να είναι σαφείς, ξεκάθαρες, να απαντάμε με ειλικρίνεια και πάνω απ' όλα να δίνουμε ένα χώρο στα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, είτε μέσα από τη ζωγραφική, είτε μέσα από το παιχνίδι, είτε μέσα από τα λόγια, να κάνουμε συζητήσεις πάνω σε αυτό και διαρκώς να τους επιβεβαιώνουμε έτσι ότι έχουν τη φροντίδα μας, την ασφάλειά μας και είμαστε δίπλα τους να τα ακούσουμε. Να συζητήσουμε όποια πορεία. Ξέρετε, κυρία Παπαδάτου, έχουμε μια γενιά η οποία έχει βιώσει, μια νέα γενιά η οποία έχει βιώσει οικονομική κρίση, έχει βιώσει επιδημιολογική κρίση. Για πολλούς υπάρχει διαχρονικά και μια κρίση αξιών. Τώρα βλέπουμε και βιώνουμε και ένα σκηνικό πολέμου. Είναι ένα μείγμα ψυχρολουσίας για τα νέα παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει την ψυχολογία τους ή επηρεάζει την ψυχολογία των νέων και πού οδηγεί αυτό, πώς μπορεί να μπει ένα φρένο, πώς μπορεί να γίνει διαχειρίσιμη κατάσταση. Και εγώ μαζί με σας έχω τις ίδιες απορίες, για να είμαι και πάλι ειλικρινής. Γνωρίζω ότι όλες αυτές οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα και συνέπειες φαίνονται σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Δεν φαίνονται άμεσα, δηλαδή και από την οικονομική κρίση μετά από 2 και 3 χρόνια εκδηλώθηκαν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Οπότε θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή είναι το παρόν μας, να έχουμε κοντά τα παιδιά και τις οικογένειές μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να φροντίζουμε και τον εαυτό μας, που είναι ακόμα ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, γιατί ο πόλεμος δεν επηρεάζει και οι ειδήσεις του πολέμου δεν επηρεάζουν μόνο τα παιδιά, επηρεάζουν και εμάς τους μεγάλους και μας αναστατώνουν και εμείς έχουμε περάσει όλες αυτές τις κρίσεις. Οπότε να βάλουμε λίγο σε προτεραιότητα και τη δική μας ψυχική και σωματική υγεία, προκειμένου τα παιδιά να έχουν κοντά τους δυνατούς ενήλικες να τα στηρίζουν. Οπότε κρατάμε, κλείνουμε τις τηλεοράσεις, μιλάμε ειλικρινά στα παιδιά με απλό τρόπο και νομίζω πως υπάρχει και αντίστοιχη γραμμή για το χαμόγελο του παιδιού που μπορούν να επικοινωνήσουν να παρέχετε συμβουλές στους γονείς για να παρέχουν και την ανάλογη ασφάλεια στα παιδιά μετά. Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 είναι δωρεάν, ανώνυμη, 24-ωρη, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή. Είναι στη διάθεση όλων των γονιών, των εκπαιδευτικών και των παιδιών για να συζητήσουμε και να λύσουμε προβληματισμούς, να βοηθήσουμε, να συμβουλέψουμε με όποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε κοντά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τι να πούμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε οι συνθήκες να είναι διαφορετικές και να πούμε κάτι πιο αισιόδοξο. Αν και να σταθούμε λίγο στο χαμόγελο του παιδιού, όποιος θέλει να βοηθήσει, βέβαια μπορεί να απευθυνθεί στους ανθρώπους και σε αυτή τη συγκυρία είναι παρόντες. Στο 1056. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπαδάτου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,